Οι κυβερνητικές ανακοινώσεις δεν περιλαμβάνονταν το μεγάλο δημιουργικό του μέδοντα και το μεγάλο αθλητικό κέντρο. Ένα σχόλιο γι' αυτό. Το μεγάλο αθλητικό κέντρο δεν μπορεί να περιλαμβάνεται, διότι το μεγάλο αθλητικό κέντρο πρέπει να έχει εξασφαλισμένη, αυτά που αναφέρονται έχουν εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Οπότε το μεγάλο αθλητικό κέντρο ευελπιστούμε, όπως έχουμε συζητήσει, θα αναφερθεί το 2023. Θα μπει στο προγραμματισμό. Άλλωστε, οι μελέτες έχουμε τις προμελέτες εδώ πέρα στα χέρια μας, αλλά έχουμε κάνει πολλές διορθώσεις και περιμένουμε να μας τις φέρουν. Όσο για το αντιπλημμυρικό, ναι, δεν αναφέρθηκε εκείνη τη στιγμή το αντιπλημμυρικό συζήτηση που έγινε στην ενημέρωση που έκανε ο Υφυπουργός Υποδομών, ο κ. Καραγιάννης. Αναφέρεται στο δελτίο τύπου όμως που έχει βγει μετά, καθώς το ποσό που περιγράφεται είναι πάρα πολύ μεγάλο και δεν μπορεί να φτάσει σε αυτό το ποσό χωρίς τα 102 εκατομμύρια που σημαίνει τα αντιπλημμυρική θωράκιση του Δήμου Καλαμάτας, που είναι 10 εκατομμύρια στην Κερεζένια, 10 εκατομμύρια στο Πίδημα και 82 εκατομμύρια ο κεντρικός ιστός. Όσον αφορά το μεγάλο αθλητικό κέντρο, η χρηματοδότηση θα είναι από το Ταμείο Ανάκαμψης ή με ΣΔΙΤ και δανεισμό, τραπεζικό δανεισμό. Κοιτάξτε, είναι πολύ πρόημε αυτέ τι συζητήσει, γιατί πρέπει πρώτα να ξεκαθαρίσει για πόσα χρήματα μιλάμε. Μία πρώτη εικόνα που έχουμε εμεί μιλάει για 17 εκατομμύρια. Αυτό δεν είναι μικρό ποσό. Ένα τέτοιο ποσό πρέπει προφανώς να συζητηθεί και θα πρέπει να το εντάξουν στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων για να μπορέσει να χρηματοδοτηθεί, όχι βέβαια μέσα σε ένα έτος και έχει και όλο μαζί. Υπάρχουν δυνατότητες αυτό να αναπτυχθεί μέσα τμηματικά. Και ρωτάω, στέκουμε στο μεγάλο αθλητικό κέντρο για την Τετάρτη, Καλαμάτα, η ομάδα Μαυρηθύρα εδώ έχει τον Πάοκ σε ένα αγώνα σημαντικό για το κύπελλο Ελλάδας. Τελικά θα γίνει ο αγώνας 4 η ώρα, έχουμε επαρκή φωτισμό. Γιατί μιλάμε για μια πόλη που έχει γερμανικές καταστάσεις και δεν έχει ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο με επαρκή φωτισμό για να γίνουν διαγώνες βραδινές ώρες. Πολύ σωστά το λέτε. Θα έπρεπε, γι' αυτό και το λέμε τόσα χρόνια εμείς. Δεν είναι τυχαίο κι άλλωστε που και στα εγγένεια του Χλωτάπητα στο Μεσσηνιακό στάδιο και στο γήπεδο του Μεσσηνιακού είπα ότι είναι πάρα πολλά τα χρόνια που έχει να γίνει κάτι μεγάλο αθλητικό έργο στην Καλαμάτα, στην περιοχή μας και θα πρέπει εν τέλει να γίνει. Τώρα, όσο για τους προβολείς που αναφέρατε, οι προβολείς δεν ήταν. Είναι πολύ παλιοί οι προβολείς τεχνολογία τους και μάλλον δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τις ανάγκες ενός αγώνα, κυρίως τηλεοπτικές. Τηλεοπτικές κυρίως. Έχουν γίνει βέβαια αγώνες νυχτερινοί, αλλά όταν υπάρχουν και τηλεοπτικές ανάγκες, εκεί λοιπόν υπάρχει πρόβλημα. Οπότε έχει γίνει ήδη χαρτί, γνωρίζω, από τον αθλητικό φορέα προς την ΠΑΕ Καλαμάτα και το έχει στείλει και στην. Όμως στην ΕΠΟ ότι να αλλάξει η ώρα και να γίνει ο αγώνας 3 η ώρα το μεσημέρι για να μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτές τις ανάγκες. Όμως θα δούμε, θα ολοκληρωθούν και κάποιοι ακόμη προβολείς, θα φτιαχτούν. Φτιάχτηκε ένας πυλώνας. Δεν είχαμε αφορμή να θέλετε και βελτιώσαμε και αρκετά θέματα που είχαν εκεί πέρα στο φωτισμό. Αλλά με την ενημέρωση που έχω και εγώ δεν επαρκεί για τηλεοπτικούς λόγους. Και ένα τελευταίο θέλω να ρωτήσω εγώ τουλάχιστον. Είναι ένα σχόλιο για την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας που έκανε τις θεματικές διατάξεις του Νούμου Θεοδωρικάκου. Και στα σχόλια γιατί είχαμε και την αποχώρηση των θαλτάξεων των Υπουργείων από την Οικονομική Επιτροπή. Πώς να αγωρωτήσει, δεν ξέρω. Αλλά τι θα γίνει αν συνεχίζουν στην ίδια τακτική να αποχωρούν ή να απέχουν από τις συνεδριάσεις της οικονομικής και της ποιότητας ζωής. Και τι πρέπει να κάνει η κυβέρνηση για να λειτουργήσει ο Δήμος και ο κάθε Δήμος και ο Δήμος Καλαμάτας κανονικά. Εντάξει, ακόμα δεν υπάρχει καμία απόφαση επίσημη. Δεν έχει αποσταλεί κάποια απόφαση προς το Υπουργείο και από το Υπουργείο να έχει έρθει στους Δήμους για να μπορούμε να μιλήσουμε. Αυτά είναι ανακοινώσεις και ενημερώσεις. Δεν υπάρχει κάτι επίσημο. Τι να σου πω για κάτι ανεπίσημο. Τώρα από εκεί πέρα, αν οι αντιπολιτεύσεις αποχωρούν, αυτό είναι μια πολιτική απόφαση δική τους. Εμείς δεν την κρίνουμε. Αυτές ξέρουν αν πρέπει να έρχονται, δεν πρέπει να έρχονται. Εμείς θα κάνουμε αυτό που πρέπει. Θα κάνουμε τη δουλειά μας. Δεν κινδυνεύουν κάποιες αποφάσεις, οποιασδήποτε αποφάσεις να προσβληθούν και να ακυρωθούν. Όχι. Προφανώς και δεν κινδυνεύει καμία απόφαση. Αν είναι δυνατόν να γυρίσουμε 3,5 χρόνια. Όχι, δεν μιλάμε για τις πριν, μιλάμε για τις αποφάσεις από εδώ και πέρα. Δεν είναι απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Μια απόφαση ισχύει δικαστηρίου όταν σου κοινοποιηθεί. Δεν μπορεί να λειτουργείς εσύ με γνώμονα τις πληροφορίες που έχεις. Όταν σου κοινοποιηθεί, όταν θα την πάρεις στα χέρια σου, τότε θα κρίνεις πώς πρέπει να κινηθείς. Άλλωστε, υπάρχουν πάρα πολλά μέτρα που μπορεί να κάνει το Υπουργείο και να αλλάξει ας διαδικασία. Ας πάρουμε κάποιες απαντήσεις και να δούμε. Μην λέμε λόγια που δεν υπάρχει λόγος να αναφέρουμε. Και ένα τελευταίο, επειδή πέρασα χθες και είδα ότι η πλατεία Παπαντίζου νευότανε και πολύ περισσότερο, όπως γράφω και σήμερα, η Βύρονος, το μικρό κομμάτι του τελευταίου, παραμένει κλειστό εδώ και 1,5 μήνα. Και ουσιαστικά δεν δουλεύει ούτε η ανάβαση της Ναυαρίνου. Λοιπόν, δεν σας ανησυχεί. Λοιπόν, η Παπαντή δουλεύεται. Η Παπαντή σταμάτησε για 3 μέρες τώρα για να γίνουν κάποιες μικρές τροποποιήσεις στη μελέτη. Είχα μάλιστα εδώ προχτές το πρωί
τον κύριο Αλμπάνη, που συζητήσαμε για αυτές τις μελέτες. Οπότε είναι σε εξέλιξη. Οπότε η Παπαντή δουλεύεται. Όσον αφορά το τμήμα στην παραλία, εκεί στην παραλία λοιπόν είχαν προβλέψει μελέτη με 8 πόντους κυβόλιθος. Τώρα τι να σας λέω, λεπτομέρειες σας λέω βέβαια τώρα, αλλά ας το πω λοιπόν για να το γνωρίσετε και αυτό. Λοιπόν, 8 πόντους κυβόλιθος, που κυβόλιθοι είναι 6 πόντους. Έπρεπε λοιπόν να βρούμε εταιρεία η οποία θα αλλάξει τα καλούπια για να έρθουν τα καλούπια στους 8 πόντους και να βγουν οι κυβόλοι. Αν είναι δυνατόν. Αυτά είναι αυτά που λέμε για τις μελέτες. Για τις μελέτες που δεν είναι σωστές και μας δημιουργούν προβλήματα στην εκτέλεση.